Ο Κόλλιες είναι εκείνος που θα το εκτελέσει. Πλασαριστά βέβαια για να πάει η μπάλα στην περιοχή. Περνάει από όλη κεφαλιά που γίνεται. Και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ ωραία η προσπάθεια από την πλευρά των τρικάλων. Είδατε τον Τσιάρα που έπιασε την κεφαλιά. Και εδώ ο Γιάννης Τάτσης. Παλά έρχεται στην περιοχή, κεφαλιά που γίνεται, σηκώθηκε ψηλά ο Κόρτσεβαν, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα out. Εδώ το βλέπουμε στο 24. Παπα-Νικολάου μόνο μπροστά από την μπάλα. Εκτελεί ο Κόλλιας. Θα κόψουμε τον Μπιανκόν και προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά οι παίκτες του Πλατανιά. Στην αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα, Ουές. Περνάει για τον Νίλη, Νίλη σε καλό σημείο, σταματάει. Φέρνει την μπάλα πίσω. Ουέσα κάνει τη σέντρα κεφαλιά, γκολ, 1-0 ο Πλατανιάς με τον Ήλι. Εδώ, πανηγυρισμοί, στο 27. Θα το ξαναδούμε, γρήγορα η αντεπίδεση, βλέπετε. Περνάει μπάλα, δεν είναι σε offside. Ο Ήλι κάνει την κίνηση, φέρνει την μπάλα πίσω. Εκεί μπερδεύεται η άμυνα, νέα σέντρα, ο Νίλη μόνος, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν μπορούσε να κάνει ο Ταΐρης απολύτως τίποτα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των τρικάλων κάνοντας το 1-0. Τσιάρας κάνει ατομική προσπάθεια, κόβεται όμως καθαρά από τον Κόρτσμαν. Καθαρό το κόψιμο. Νίλη τώρα, Νίλη ο σκόρη, περνάει πολύ ωραία. Παπα-Νικολάου, σε καλό σημείο Παπα-Νικολάου, πλασάρει, σώζει ο Ταΐρης και με δεύτερη προσπάθεια διώχνει την μπάλα. Τσιάρας. Το σούτ το μακρινό, πολύ καλό σούτ, το οποίο έγινε η μπάλα out, ένα πολύ ωραίο σούτ που έγινε από τον Πάνο. Εδώ, ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο Πάνος βρίσκει ελεύθερο χώρο από μακριά, μεν κάνει ένα ωραίο δυνατό σούτ, η μπάλα out. Θα κερδίσει ο Παπα-Νικολάου. Κάνει την προσπάθεια από δεξιά για τον Ήλι. Ωραία, ωραία κίνηση από τον Ήλι. Θα βγάλει και τη σέντρα το πλασέ που γίνεται 2-0 από τον Μπιανκόνι. Πολύ ωραία πήρε την μπάλα. Έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του. Τον Συριόπουλο γύρισε, πλάσαρε. 2-0 ο Πλατανιάς με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η πρώτη ωραία ενέργεια που έγινε από τον Νίλη, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα. Κοιτάξτε πώς πέρασε ανάμεσα από δύο αμυντικούς. Πήρε την μπάλα, ο Μπιανκόνι γυρίζει παρά την πίεση, όπως σας είπαμε προηγουμένως, του Συριόπουλου. Πλασάρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ταΐρη. Ξαναβλέπετε, γύρισμα αμέσως. Γκολ κλασικού σεντερφόρ από τον Μπιανκόνι. Ο οποίος πετυχαίνει το τέταρτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα της Football League. Καπός τώρα κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Μπάλα δεν έχει βγει. Out, απέκρουσε ο Γκόλτς. Ρουσάκης, Τσαμούρης. Η μπάλα περνάει τελικά τον Συριόπουλο. Πολύ ωραία από την άλλη πλευρά. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα out. Ωραία η προσπάθεια που έγινε. Και πολύ ωραία η τελική παλιά από τον Μπιανκόνι. Προσπαθούσαν οι παίκτες να βγαίνουν πιο γρήγορα στην μπάλα από τους αντιπάλους, αλλά στις αντεπιθέσεις είναι φωτιά. Η επιθετική της γραμμή είναι πάρα πολύ καλή. Νίλη τώρα ξανά θα κάνει την σέντρα σου την μπάλα, θα περάσει παράλληλα και θα καταλήξει out. Σιμελίδης. Δεν περνάει η παλιά. Νιάρος τελικά θα κάνει το σουτ. Να την καλή στιγμή για τα τρίκαλα. Ωραίο το σουτ, λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Κότς. Ξαναβλέπω την προσπάθεια, Νιάρος εδώ κερδίζει την κόντρα, κάνει αμέσως το σουτ, η μπάρα λίγο out. Ξαναβλέπετε τη φάση, κέρδισε την κόντρα, έκανε αμέσως το σουτ, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Και ο κύριος Κολλητάς κάνει παρατηρήσεις σε Κότσμαν και Συριόπουλο.
για τα σπροξήματα που γίνονται στην περιοχή. Για να δούμε. Τριανταφυλάκος εκτελεί χαμηλά, διώχνει στη γωνία του Κότσου.